Omega News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Επέλαση θερμότερου καύσωνα το επόμενο τριήμερο με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 45 βαθμούς. Ρεκόρ ζέστης και στην Ελλάδα. Συνεχίζει το σφοδρό κύμα καύσωνα σε Νότια Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζει διακοπές στην παροχή ηλεκτρισμού λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Αδυνατεί η ΑΕΚ να διαχειριστεί πλήρως την κατάσταση. Σε οριακό επίπεδο και τα συστήματα υδατοπρομήθειας. Έκκληση για εξοικονόμηση νερού από το τμήμα υδάτων. Πανικός από τις συνεχείς αναζωπηρώσεις στην Ελλάδα. Σκληρές μάχες σε πολλά πύρινα μέτωπα δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Υποκράτηση 42χρονη μητέρα του 10χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε πισίνα στην Πάφο. Βρισκόταν σε κατάσταση μέθης την ώρα που συνέβη το τραγικό συμβάν και κρίσιμος τραυματισμός 4χρονης που έπεσε από μπαλκόνι ύψους 3,5 μέτρων στην Πάφο. Επιβάρυνε το κλίμα με τις αδιάλακτες τοποθετήσεις του Ερντογάν. Η Λευκοσία καταδικάζει ως απαράδεκτες και προκλητικές τις δηλώσεις του. Δεν θέλει όμως να εμπλακεί σε παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών, διαμηνεί την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σπάζει ο πάγος Τουρκίας-Ισραήλ. Πρώτη επίσκεψη Νετανιάχου στην Άγκυρα και συνάντηση με Ερντογάν στις 28 του μήνα. Την επομένη της τριμερού συνόδου με Κύπρο και Ελλάδα στη Λευκοσία. Ένοχος για ανθρωποκτονία της σύζυγου του, ο 74χρονος Βρετανός, κάτοικος Τρεμιθούσας, απαλλάχθηκε από την κατηγορία του φόνου εκπρομελέτης. 27 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η ποινή του. Απόψε στις 8 και 10.